Ο πρόεδρος της Αλγερίας κήρυξε τρίμερο εθνικό πένθασο για τους 257 άνθρωπους στην πλειονότητά τους στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους που σκοτώθηκαν από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους μετά την απογείωσή τους από μια βάση νότια του Αλγερίου. Ο Αλγερινό πρόεδρο διέταξε επίση να απαγγελθεί στη μνήμη των θυμάτων η προσευχή τη κηδεία την Παρασκευή 13 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Προεδρία. Η συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφου Ιλουσιν 76, λίγο μετά την απογείωσή του, στη βάση νότια του Αλγερίου, εξελίχθηκε στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί ποτέ στην Αλγερία και μία από τι χειρότερε ποτέ παγκοσμίω. Αυτόπτη μάρτυρε δήλωσαν ότι είδαν ένα φτερό το αεροπλάνο ότι στι λίγο μετά την απογείωσή του. Μετά την απογείωσή του και ενώ το αεροσκάφο πέταγε σε ύψος 150 μέτρων, είδα τη φωτιά στο φτερό. Ο πιλότο απέτρεψε τη συντριβή του αεροσκάφου στον δρόμο καθώ άλλαξε πορεία προ το χωράφι, δήλωσε αυτόπτη τη μάρτυρα. Ένα άλλο περιέγραψε: Είδαμε καμένε ορού. Είναι μια πραγματική καταστροφή. Η περιοχή που συνέβη το δυστύχημα είναι ακατοίκητη, αλλά ένα άνθρωπο στο έδαφο, ο φύλακο του χωραφιού, τραυματίστηκε από τα συντρίμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 26 μέλη του μετόπου Πολυσάριου, μια οργάνωση που στηρίζει η Αλγερία και πολεμά για την ανεξαρτησία τη Δυτική Σαχάρα. Στου νεκρού περιλαμβάνονται και τέσσερα προσφυγόπουλα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σα. Γεια σα.